Να δεις, δεν μπορεί να είσαι 16 χρονών, να είσαι τόσο ντροπαλός, να μιλάς έτσι και να χορεύεις έτσι. Έχω πάθει πλάκα. Είσαι ένας ολοκληρωμένος χορευτής. Δηλαδή δεν σου λείπει απολύτως τίποτα. Όσο πονάει ο χωρισμός, ας είναι μόνο στα δύο κατοικοί ψυχή, λέω για μένα. Τα βάσταχτος. Α, δηλαδή μου έδινε το πρόσωπο. Δηλαδή έκανε αυτό το τακ τακ το ωραίο. Αν το πρόσωπο δεν ήταν. Για να ρωτήσουμε όλη την κυρία του έργου. Τι έχω στα χείλη, αχ μακάρι. Είμαστε ζευγάρι χορευτικό εδώ και ένα χρόνο, αλλά εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε γνωριστεί και είμαστε και επίσημα στη ζωή. Θεωρώ ότι είχες πολύ γερές ποιότητες. Τώρα για τη Ζαχαρένια νομίζω ότι θέλεις ακόμα λίγο δουλίτσα. Ψηφίζουμε πρώτα για το αγόρι. Από μένα έχει ναι. Και από μένα ναι. Ευχαριστώ. Και από μένα ναι. Συγχαρητήρια. Και τώρα μιλάμε για την Ζαχαρένια. Εγώ δεν τη βρήκα τόσο κακή που να μην περάσει στην επόμενη φάση. Ζαχαρένια, από μένα έχεις όχι. Ήσουν παραπάνω καλή από όσο περίμενα και από μένα έχεις ναι. Ζαχαρένια μου, να σε περάσω. Ζαχαρένια, θέλεις ακόμα δουλειά. Από μένα θα έχεις όχι. Λίγο απογοητευμένος εγώ προσωπικά νιώθω ότι δεν περάσαμε μαζί. Εγώ χάρηκα πολύ γιατί αναγνωρίστηκε επιτέλους και γιατί δεν πίστευα στον εαυτό. Εντάξει, γεννητικό, οκ. Σε ένα παιχνίδι είναι, μπορεί να talent show. Αυτό είναι μια ευκαιρία ζωής όμως, έτσι. Ναι, αλλά θα υπάρξει κι άλλη, αν είναι καλή. Κοίτα, ναι, αλλά για σκέψου όμως ότι θα έχει άλλες παρτενέρ. Και είναι και ένα θέμα τώρα μετά. Ζήλιας λες, Θα δείξει. Εντάξει, αν είναι να συνεχίσουν να είναι μαζί, αυτό θα συνεχίσουν που να είναι λες. Μαζί. Μια δυσκολία όμως προέκυψε τώρα. Παίρνεις και ένα ρίσκο να πας ένα... Είναι μια δυσκολία. Ο χορός εκπέμπει για ένα ρομαντισμό γενικά. Πολύ, έρχεσαι και σε επαφή με τον παρτενέρ. Αλήθεια. Ελεάν, ερχόμαστε ξανά σε σένα. Θέλετε. Έχουμε... Ναι, δεν θέλετε. Όχι. Θέλουμε. Εντάξει. Αλλά... Έχουμε και μια γάμπευση. Περιμένετε λίγο να πω ότι και σήμερα έχει... Βεβαίως.